Περισσότεροι από 5.000 δανειολήπτε έχουν πετύχει έω σήμερα γενναίε ρυθμίσει με υψηλά ποσοστά κουρέματο των οφειλών και μεγάλη επιμήκυνση τη περίοδου αποπληρωμή, εντάσσοντα τα χρέη του στον εξοδικαστικό μηχανισμό. 5.435 δανειολήπτες ρύθμισαν με ευνοϊκό τρόπο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως σήμερα ότι στο επόμενο πεντάμινο θα αναδιαρθρωθούν επιπλέον οφειλές ύψους 1,9 έως 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τη Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου, οι διαγραφέ χρεών από τράπεζε διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 32,6% ενώ ανακατηγορία χρηματοδότηση φτάνουν στο 23% στη στεγαστική πίστη, 42,4% στα επιχειρηματικά δάνεια και 33,7% στι καταναλωτικέ οφειλέ. Στι μισές περιπτώσει οφειλετών που αναδιάρθρωσαν επιτυχώ το χρέο του, η διαγραφή ξεπέρασε το 30%. Χαρακτηριστικό ότι στο 36% των ρυθμίσεων το κούρεμα ξεπέρασε το 50%, ενώ στο 14% των περιπτώσεων κινήθηκε μεταξύ 30% και 50%. Σημαντική μείωση των δόσεων επιτυγχάνεται με την επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης των οφειλών, ενώ στα στεγαστικά δάνεια η μέση διάρκεια φτάνει στα 24 έτη και στα επιχειρηματικά και καταναλωτικά στα 13 έτη. Επί του συνόλου των τραπεζικών χρεών, στο 36% των περιπτώσεων, η διάρκεια ορίστηκε στα 30 με 35 χρόνια και στο 33% σε 15 έως 20 έτη. Εταιρείε διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσει υλοποίησαν ρυθμίσει άνω των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια, οι οποίε αντιστοιχούν σε περισσότερου από 700.000 δανειολήπτε. Το 83% των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιήσει οι servicers τα τελευταία τρία έτη προέρχεται από συνενετικέ λύσει είτε ρύθμιση είτε οριστική διευθέτηση, κατόπιν συνενετική συνεννόηση με τον δανειολήπτη και μόλι το 17% από πληστηριασμού. Η όροι των ρυθμίσεων είτε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ή με διμερεί συμφωνίες προκύπτουν από αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψη την εισοδηματική και οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη ώστε οι δόσει που θα προκύψουν μετά τη ρύθμιση να μπορούν να αποπληρώνονται, τις εγγυήσει του δανείου και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Ο δανειολήπτη πρέπει να καταβάλει σε όρου παρούσα αξία μέσω τη ρύθμιση ένα ποσό που τουλάχιστον ισοδυναμεί με το εκτιμόμενο προϊόν ρευστοποίηση του ακινήτου του. Μέχρι το τέλος του 2023 αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον αναδιαρθρώσεις που θα αγγίξουν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ.